Χαίρετε! Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος με face-ups σε χαρακτήρες της Disney. Όποιος δεν θυμάται τι είναι το face-up, μην ανησυχείτε, θα σας δείξω αμέσως. Έχουμε αυτή την πολύ ωραία εικόνα από τον Ταρζάν. Όλα ωραία και καλά, σωστά? Και μπουμ! Καταστράφηκαν όλα! Ειδικά το πρόσωπο της Jane, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω ιδέα γιατί έγινε τόσο χάλια. Και τώρα που θυμηθήκαμε τι είναι το face swap, ας περάσουμε στο επόμενο. Και ναι, κάπως έτσι ανακαλύψαμε πως ο Phil είχε μύτη κλόουν και απλώς δεν του φαινόταν. Η Βαϊάννα πάλι έχει τόσο χαριτωμένο προσωπάκι που μέχρι και τον φοβερό και τρομερό ημίθεο Μάουι τον κάνει να φαίνεται γλυκούλης. Ενώ ο Μάουι έχει τέτοια σχημόφατσα που καταστρέφει μέχρι και τη Βαϊάννα. Και μεταξύ μας δεν μου κάνει καμία εντύπωση που ο Μάουι έχει μείνει στο ράφι. Βασικά, τώρα που βλέπω το πρόσωπο του Μάουι, ξέρετε τι σκέφτομαι. Μια τέτοια θα άξιζε στο σκουλίκι της λάσπης. Ή έστω μια τέτοια. Το ίδιο μας κάνει. Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα ήταν κάποιες πριγκίπισσες αν άλλαζαν πρόσωπο με το τέρι τους. Μουλάν και Σανγκ. Ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα, κύριε Λοχαγιέ? Ή μήπως θα έπρεπε να πω κυρία Λοχαγιέ? Συνεχίζουμε με το Χιονάτο και το Μπούμπι. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εμένα δεν μου θυμίζει με τίποτα τον τέλειο άντρα. Τον τέλειο μπέμπι, ίσως. Όσο για το επόμενο, δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω πως το πρόσωπο του Έρικ ταιριάζει πάρα πολύ στην Άριελ. Σε αντίθεση βέβαια με το πρόσωπο της Άριελ στον Έρικ. Άλλος μπούμπης από εδώ. Τέλος πάντων. Για τον Σταχτοπούτο τι να πω, χειρότερος δεν γινόταν. Όπα, άκυρο. Γινόταν. Επόμενο παρακαλώ. Είπα επόμενο. Και γρήγορα συντομεύεται. Όπα, μη χειρότερα. Επόμενο, γρήγορα. Α, αυτοί τουλάχιστον κάπως τρώγονται. Άμα τους τυλίξεις σε πίτα και βάλεις λίγη σως. Παρατηρήστε λίγο καλά το Γιουτζίν και πείτε μου εάν είναι ιδέα μου ή όχι. Ο Γιουτζίν όταν έχει το πρόσωπο της Ραπουνζέλ δεν μοιάζει με τον Καστόν όταν έχει το πρόσωπο της Μπέλ. Τακ, 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 τακ. Ε, τι λέτε? Και οι δύο πάντως μπούμπιδες είναι. Επί τη ευκαιρία ας δούμε μερικούς καλούς να αλλάζουν πρόσωπο με τους κακούς των ταινιών τους. Όπως για παράδειγμα το Σίμπα και το Σκάρ. Ουδέν σχόλιο προφανώς. Άριελ και Ούρσουλα. Και ναι, νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι πως η Ούρσουλα είναι κουκλίτσα. Κούζγο και Ίσμα. Το ξέρω πως δεν βλέπετε το πρόσωπό μου, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι κάπως έτσι. Τι άλλο έχουμε? Α, βέβαια. Γκόθελ και Ραπουνζέλ. Αυτό που λέμε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Next! Εσμεράλδα και Φρόλο. Θυμάστε τη συγκεκριμένη σκηνή στο βίντεο με τις πιο cringe σκηνές? Τώρα το τραγούδι θα γινόταν κάπως έτσι. Μην ανησυχείτε, δεν θα τραγουδήσω. Έλα στη γιαγιά, σε αυτήν που τα έχει όλα και μη ζητάς πολλά. Έλα, επόμενο. Σχετικά με αυτό, ποιος νομίζετε ότι είναι πιο άσχημος? Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κάτσε ρε, χαργαλιέμαι ρε. Cringe. Το ίδιο ερώτημα έχω και για αυτήν την εικόνα. Ωστόσο, για κάποιον πολύ παράξενο λόγο, μου αρέσει πολύ ο Αμπού με το πρόσωπο του Αλαντίν. Έχει ένα ακάτι, ρε παιδί μου. Οπ, τι έχουμε εδώ? Ο Μόγλης με το φίλο του το ελεφαντάκι. Μπορεί να με περάσετε για τρελό. Βασικά, παίζει να με έχετε περάσει εδώ και μέρες, μήνες, χρόνια, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο Μόγλης μου μοιάζει κάπως για τη Μαντάμ Τσαγερό. Για φανταστείτε λίγο, όλοι οι χαρακτήρες από την Πεντάμορφη και το Τέρας να είχαν για πρόσωπο τη Μαντάμ Τσαγερό. Να, κάπως έτσι. Ή κάπως έτσι. Δείτε και εδώ. Αλλά δείτε και εδώ. Τρέλα με λυρί. Και θα κλείσουμε με δύο face-ups από το πολύ αγαπημένο Toy Story. Το ένα είναι αυτό. Και το επόμενο και τελευταίο είναι αυτό. Βάζω και μία λεζάντα για να σας διευκολύνω με τα σεάρ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο.
Και για να μην πολυλογώ, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου γιατί έρχονται πάρα πολλά, ένα follow στο Instagram για να μαθαίνετε τα νέα του καναλιού και τα λέμε! Disney Fangs ER! Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί.